Το τραγούδι κάνουν αναφορά και στον αριστούχο μαθητή Οδυσσέα Τσενάη, τον οποίο οι κάτοικοι της Νέας Μηχανίωνας Θεσσαλονίκης είχαν απαγορεύσει να σηκώσει την ελληνική σημαία στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Το προπαγανδιστικό υλικό έχει κατακλείσει τον κυβερνοχώρο και εμφανίζεται πλέον στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης. Αν κάποιος πατήσει Μακεδονία στο Google, σε έναν από τους χάρτες, τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος σταματούν στη Θεσσαλία. Οι Σκόπιανοι επιχειρούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία. Προβάλλουν τη Μακεδονία ως διεκδικούμενη περιοχή υπό ελληνική κατοχή, την οποία ονειρεύονται να απελευθερώσουν, όπως υποστηρίζει και ο κύριος Ιεροκλής Μιχαηλίδης, καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Οι Σλαβομακεδόνες ζουν, βιώνουν αυτή τη στιγμή την κατασκευή του δικού τους εθνικού μύθου. Προβάλλουν λοιπόν ένα ηρωικό, ένα πατριωτικό, ένα εθνικιστικό προφίλ, εμφανιζόμενοι ως αδιάλακτοι. Ο καθηγητής ιστορίας εξέδωσε ένα βιβλίο, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, περιλαμβάνει 300 ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν την προσπάθεια λυτρωτισμού από την πλευρά των Σκοπίων. Κυβερνητικά έγγραφα είναι στενογραφημένα πρακτικά του κοινοβουλίου της Πουγουδουμού, είναι τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και όλα τα καταστατικά των πολιτικών κομμάτων. Μάλιστα, μεταξύ των ντοκουμέντων, ο καθηγητής ιστορίας υποστηρίζει ότι υπάρχουν και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων χρηματοδοτεί εταιρείες οι οποίες προωθούν την ιδέα του αλυτρωτισμού.